Ούτε δύο μήνε δεν έχουν περάσει από όταν ο Υπουργό Ενέργεια, ο κ. Σταθάκη, και ο πρόεδρο τη ΔΕΗ, ο κ. Παναγιωτάκη, αμφότεροι διαβεβαίωναν για την οικονομική ευρωστία τη επιχείρηση στη Βουλή. Και τώρα η Μακίνζη έρχεται να διαπιστώσει και μάλιστα με τρόπο απόλυτο ότι η εταιρεία, η ΔΕΗ, δεν είναι βιώσιμη. Το καθαρό χρέο τη είναι σήμερα 8 με 9 φορέ μεγαλύτερο από τα λειτουργικά τη κέρδη, διαπιστώνει η Μακίνζεϊ. Και ο Σταύρο Ιωαννίδη είναι μαζί μα. Μιλάμε για μια εταιρεία, Σταύρο, που έχει προσληφθεί σε ρόλο συμβούλου για τη βιωσιμότητα τη ΔΕΗ. Πράγματι, Νίκη, και θυμόμαστε όλοι τι δηλώσει τόσο του κ. Σταθάκη όσο και του κύριου Παναγιωτάκη πω η ΔΕΗ μέσα στο 18 θα εγγράψει έσοδα ικανά να λύσουν το πρόβλημα ρευστότητα που αντιμετωπίζει. Φαίνεται λοιπόν πω η McKinsey έχει διαφορετική άποψη, καθώ χαρακτηρίζει τη ΔΕΗ ω μη βιώσιμη επιχείρηση και μάλιστα έχει καταστρώσει και ένα σχέδιο mm -hmm. για την διάσωσή τη. Σύμφωνα με το οποίο η ΔΕΗ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια πρέπει να εγγράψει επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ έσοδα να προχωρήσει σε πλάνο εθελουσίας εξόδου 2.000 υπαλλήλων, να αυξήσει ορισμένα τιμολόγια, ορισμένες κατηγορίες τιμολογίων και να μειώσει τις εκτόσεις σε κάποιες κατηγορίες πελατών, καθώς και να εντείνει τις προσπάθειες για την ίσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών. Ε, μάλιστα, η Μακίνση θεωρεί πω. Ε, μάλιστα, κρατάει μικρό καλάθι, μάλλον mm -hmm. η Μακίνση, για τα έσοδα από, τις, ε, από την πώληση των λιγνητικών μονάδων και θεωρεί πω η ΔΕΗ πρέπει να επενδύσει περισσότερο στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Τα νέα φαίνεται πω δεν είναι καθόλου καλά για την επιχείρηση και, βέβαια, το χρέο ε, το οποίο. Ε, μεγαλώνει διαρκώ. Σύμφωνα με τη Μακίνση, αναμένεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ε, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Γι' αυτό mm. το λόγο, μάλιστα, πρέπει να εγγράψει τόσο μεγάλα έσοδα η ΔΕΗ για να παραμείνει ζωντανή. Και οι άπαντε επισημαίνουν ότι η ΔΕΗ είναι μια σοβαρή συνιστόσα τη ελληνική οικονομία στο σύνολό τη. Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.